Να πούμε τα ίδια και τα ίδια, τα ίδια. Τι εκπτώσεις έχει όμως αυτό το γεγονός που θα δει ότι είναι διάρκειες ευρωπαίες. Δεν με πάρουν. Που δεν στεφτιάζει. Σάλισα τον κόσμο σε όλη τη σοφία. Τροφίστε. Τι πρέπει να γίνει με αυτούς αλλούς. Πόσο καιρό περιμένει, γιατί να πελάσεις. Εγώ δεν είμαι, ήρθα για συμπάρασμα. Ίντερνετ. Ήρθα για συμπάρασμα. Πράγματα, δεν πάει για... Τρεις τράπεζες επίκονται. Εντάξει, δεν θέλω, δεν περάσαμε από το σημείο του επίδομα να μπορούμε να το φέρουμε μέσα στη ζωή. Έβγαμε ένα πρόσφατο. Ένα πρόσφατο. Πάρα πια μια προσπάθεια. Και ποιο είναι αριστούτα, μια προσθήκη είναι πολύ. Τι πρέπει να γίνει. Ευχαριστούμε. Κουβαλιό χρέατα. Θέλετε να μας πείτε. Εγώ από πέρσι τον Ιούνιο έχω καταθέσει τα χαρτιά και τώρα ακούω τίποτα. Περιμένετε να περάσουμε ένα σωρό φάρμακα. Έχω όλο στους άτομα. Εγώ να μην το πείσω. Πέρασα από μικρό που πολύ δυσκολία μου. Χωρίς λεπτά είμαστε. Από πότε δηλαδή έχετε να πάρετε το επίδομα? Από πέρσι τον Ιούνιο. Τι σας λένε, γιατί δεν σας ενδιαφέρει. Θα σας ειδοποιήσουμε, θα σας ειδοποιήσουμε, αυτό είναι η απάντηση. Το Αγίου ειδοποίηση. Χωρίς καμία αιτιολογία δηλαδή. Τίποτα. Αλλά και έχουμε αυτά λέει, ας πούμε, μέσα μας της ενημέρωσης. Πιστεύετε ότι τώρα με αυτή τη διαμαρτυρία ότι κάτι μπορεί να γίνει? Πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει, γιατί και εμείς είμαστε παρά... Ας έχουν πετάξει. Ποιος θα ήταν ο καταλληλότερος τρόπος για να μπορείτε να εξετάζεστε, να ελέγχετε δηλαδή το αν είσαστε υγιείς ή όχι και να παίρνετε το επίδομα, πιστεύετε? Αυτοί που μας φέρνουν στα ψυχιατρική είναι νευρολόγοι. Αυτοί είπαν να μας κοιτάξουν. Να με ακατάλληλο να βλέπω το παιδί μου και το παρακατάλληλο.